Επιτρέψτε μου να σας δώσω 5 σημεία για να τα ακολουθήσετε εν είδη συμβουλών. Είμαι έτοιμος να έρθω και στην Αθήνα, να πάρω το αεροπλάνο, να έρθω στην Αθήνα να το συζητήσω με εσάς. Με εσάς απευθείας. Λοιπόν, πρώτον, πρέπει να τελειώσει το Πενατειακό κράτος. Πρέπει να υπάρχει νομοθεσία στο τραπέζι που δεν υπάρχει στην Ελλάδα. Και δεν θα πρέπει να οικοδομείτε και εσείς πελατειακές σχέσεις, διότι στο Υπουργείο Παιδείας διορίστηκα αξιωματούχοι που προέρχονταν από το χώρο του ΣΥΡΙΖΑ. Μήπως αυτό ήταν τυχαίο? Αυτή είναι η πραγματικότητα. Χρησιμοποιείτε το σύστημα. Το χρησιμοποιείτε και εσείς. Εσείς πέφτετε στην παγίδα που έπεσε το ΠΑΣΟΚ, το οποίο ήταν το μεγάλο κόμμα της αλλαγής στην Ελλάδα μετά την Χούντα και μετά τη μεταπολίτευση. Χρησιμοποιείτε λοιπόν και εσείς το πελατειακό σύστημα, και παλιά το ΠΑΣΟΚ το έπρατε και εκείνο. Πρέπει εσείς να μειώσετε το δημόσιο τομέα. Ξέρω, είναι δύσκολο για μια κυβέρνηση αριστερή, αλλά πρέπει να γίνει, διότι αρκετές εκατοντάδες ανθρώπων υπάρχουν στην Ελλάδα στο δημόσιο τομέα που δεν εργάζονται. Κύριε Τσίπρα, πρέπει να μεταρρυθμίσετε τις τράπεζες σε έναν ιδιωτικό τομέα. Πρέπει να ανοίξετε τις αγορές και πρέπει να ανοίξετε τα επαγγέλματα για τους νέους. Δεν έχετε αντίστοιχη νομοθεσία εκεί. Άρα νομοθετήστε για το άνοιγμα των επαγγελμάτων. Και τέλος, ας προτείνουμε τον τερματισμό των προνομίων στη χώρα σας. Των προνομίων των πλειοκτητών, τα προνόμια των στρατιωτικών, τα προνόμια της εκκλησίας στη χώρα σας, τα προνόμια. Σας αρέσουν τα προνόμια, ωραία, βλέπω αντιδράσεις από εδώ. Σε κάποιους αρέσουν τα προνόμια, όμως σε μένα δεν μου αρέσουν τα προνόμια για κανέναν. Πρέπει να καταργηθούν τα προνόμια στα ελληνικά νησιά και φυσικά τα προνόμια των πολιτικών κομμάτων. Βλέπουμε ότι τα πολιτικά κόμματα λαμβάνουν δάνεια, όπως άλλωστε και ο ΣΥΡΙΖΑ λαμβάνει επιχορήγηση από το κράτος. Αυτό που εγώ σας ζητώ είναι όλα αυτά, βάλτε τα σε ένα πακέτο και φέρτε το στο τραπέζι τις επόμενες μέρες. Είμαι σίγουρος ότι από την ευρωπαϊκή πλευρά εμείς θα είμαστε έτοιμοι να βρούμε μια λύση, διότι πρέπει να βρούμε μια συνολικά αποδεκτή πρόταση. Πρέπει όμως να κινηθούμε προς αυτή την κατεύθυνση και εσείς πρέπει να το κάνετε, διότι δεν υπήρχε ποτέ πρωθυπουργός στην Ελλάδα που είχε τόσο ισχυρή εντολή όπως εσείς. Έχετε διπλή εντολή. Πήρατε τις εκλογές, κερδίσατε και το δημοψήφισμα. Άρα είστε ο μόνος πολιτικός ηγέτης στην Ελλάδα που μπορεί να θέσει ένα τέρμα σε αυτό το σύστημα το διεφθαρμένο στην Ελλάδα.